Καλώ την Ιουλία Βελισσαράτου. Καλημέρα σα και από μένα. Ήθελα να σε ρωτήσω πάρα πολλά τώρα για την Ούρσουλα, αλλά μόλι μου είπε ο Γιώργο Αραμπράκο ότι έρχεσαι με φρέσκο νέο. Φρέσκα καινούργια. Έχουμε νέο πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον Νταβίτ Σασόλη. Νταβίτ Μαρία Σασόλη, Ιταλό κι αυτό. Είναι ο διάδοχο του Αντώνιο Ταγιάννη, το βλέπουμε και, και στα πλάνα μα για να το γνωρίζουμε. Η θέση πλέον. Έχει κλείσει, α πούμε. Έχει κλείσει για του Ιταλού. Οι οποίοι Ιταλοί, έτσι δεν μου επιτρέψετε και ένα προσωπικό σχόλιο, δεν ξέρουν ούτε καν. Πολύ καλά αγγλικά. Παρ' όλα αυτά όμως, γαλλικά δεν μιλούσε καθόλου ο Ταγιάννη. Καθόλου και ενώ θα πρέπει, γιατί είναι βασική γλώσσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά όμως και για αυτή τη φορά επελέγει, μάλλον ψηφίστηκε πριν από λίγο με 345 ψήφους και πλειοψηφία ο Σασόλη, ο οποίος είναι στους σοσιαλιστές, είναι 63 ετών, είναι δημοσιογράφος, είναι του δικού μας συνεχείου. Αυτά είναι, δεν μπορεί να σε οδηγήσει παντού αυτή η διαδρομή. Είναι δημοσιογράφος. Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, μεγάλη. Τηλεοπτικά κανάλια στην Ιταλία, ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου την προηγούμενη σεζόν, ενώ ήταν ευρωβουλευτής περίπου από το 2013. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ όριμες και σοσιαλιστικές ιδέες, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τις εφαρμόσει βέβαια στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά όμως η μοιρασιά έγινε, αν θέλεις, με ισορροπία. Λοιπόν, έξω από το πλάνο ήταν και αυτός μέχρι προχθές. Το όνομα, αλήθεια είναι ότι όσες φορές ασχολήθηκαμε, δεν το είχαμε ξανακούσει. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή μιλάγαμε για αυτό το ανατολίτικο παζάρι στο κέντρο της Δύσης, εδώ από σπόντες και καραμπόλες μας προκύπτουν πρόσωπα τα οποία ούτε ήταν στις αρχικές προτάσεις και επίσης φαίνεται να υπάρχει αυτή η γεωγραφική κατανομή, δηλαδή εντάξει, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί πρέπει να μοιράσουν το γήπεδο, δώσε κάτι και στον Ιταλό να μην φωνάζει, να μην γκρινιάζει. Ακριβώς, υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια στους κόλπους των σοσιαλδημοκρατών που μιλούν με πολύ σκληρή γλώσσα. Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο Μάρτιν Σούλτς, μίλησε για έλλειμμα δημοκρατίας, καθώς όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, δεν υπήρχαν αυτά τα πρόσωπα ούτε μπροστά ως υποψήφοι, ούτε στο debate το λεγόμενο. Τότε, γιατί έγινε το debate, από τις ευρωπαϊκές σκιές μας έχουν. Ακριβώς. Δηλαδή, τώρα χωρίς πλάκα, θυμάσαι, μας το κουβεντιάζαμε, κάτσαμε και είδαμε ένα εξαιρετικά βαρετό debate. Μα εξαιρετικά βαρετό. Δηλαδή, ποιο σούπα πεθαίνει, ευρωσούπα κανονική. Δεν υπάρχει κανένα από αυτά τα πρόσωπα που Timmermans, κάπου να φύγει. Και ενώ πολύ καιρό μιλάγαμε για Βέμπερ. Η Σκα Κέλλερ, πώς τη λέγανε η κοπέλα αυτή με την ωραία παρουσία, ας πούμε. Κανένας από αυτούς δεν φάνηκε να προκύπτει στη βιτρίνα της Ευρώπης. Αλλά υπάρχει αιτία. Η αιτία είναι ότι και λέγεται Μέρκελ. Η Άγγελα Μέρκελ φαίνεται πως δεν έχει την πυγμή που είχε άλλες φορές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συγκροτήσει και να συγκρατήσει είτε τους συντηρητικούς είτε τους σοσιαλδημοκράτες. Τι συνέβη, υπάρχει πολύ μεγάλο παρασκήνιο. Η Άγγελα Μέρκελ στην αρχή είχε πει ότι θα στηρίξει μέχρι τέλους τον Βέμπερ. Δεν το έκανε αυτό. Στη συνέχεια στήριξε τον Τίμερμανς. Τον άδειασε κανονικότατα, πρέπει να πούμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Φαίνεται ότι αδειάστηκε και η ίδια πια. Ακριβώς. Δεν μπόρεσε να στηρίξει ούτε τη δική της υποψήφια για πρόεδρο της Κομισιόν, την οποία ουσιαστικά, η οποία ουσιαστικά ήταν από το δικό της κόμμα. Πρέπει να πούμε ότι η Ούρσουλα Βαν Ντε Λέιεν, έτσι λέγεται. Από το Lion είναι αυτό. Από το Lion, πρέπει να σας πω ότι κατάγεται από αριστοκρατικό οίκο της Γερμανίας. Είναι βαρονέσα, όντως. Είναι βαρονέσα και ο σύζυγός. Είναι μητέρα 7 παιδιών, έτσι. Και είναι μητέρα 7 παιδιών, ακριβώς. Συγγνώμη, πώς ρε παιδιά. Δεν ξέρω κι εγώ αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα μου, φαντάζομαι και στη δικιά σου, τις θεωρούμε κάπως ηρωίδες που έχουν μια δουλειά. Όχι να έχεις, ξέρω εγώ, και μερικά χρόνια σε υπουργείο. Ακριβώς. Η Ούρσουλα από πολύ νωρίς, δηλαδή περίπου από το 2005, ήταν μέσα στο κόμμα της Μέρκελ ως υπουργός οικογένειας, ξεκίνησε έτσι. Μάλιστα έδωσε και την πρώτη δίμηνη άδεια σε πατέρα, άδεια πατρότητας. Ήταν αυτή που την εισήγαγε, ακριβώς επειδή είχε πολλά παιδιά. Για λόγους ισότητας, φαντάζομαι. Για λόγους ισότητας. Μετά πήγε. Να έχω και τον άντρα μου στο σπίτι, γιατί εγώ που τώρα έχω να ασχοληθώ. Δεν θέλω να λέω σύνεση στην προσωπική μου άποψη, αλλά πιστεύω ότι οι γυναίκες αυτές, οι οποίες έχουν και βοήθεια στο σπίτι, δεν έχουν και πολύ μεγάλο πρόβλημα να κάνουν πολλά παιδιά. Από την άλλη, βέβαια, οι 7 παιδιά είναι 7 παιδιά. Είναι έτσι. Και 7-9 μήνα. Πάντως, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Είναι και... Μισό λεπτάκι. Επειδή μιλάμε τώρα για τη Βαρόνη, να πάμε στη Νίκη του Ζορμπά, γιατί έπεσε και το τηλέφωνο, ας πούμε. Ο Αλέξης Τσίπρας να συμπαρασταθεί και να της πει βάστα γερά άγγελα. Καλώς στη Νίκη. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο που θα απασχολήσει και την Ελλάδα τον επόμενο μήνα. Ο κύριος Τσίπρας, προκειμένου να δώσει να ανάψει πράσινο φως στην επιλογή των προσώπων για τη νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε και έλαβε, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δέσμευση από τους Ευρωσοσιαλδημοκράτες και την Άγγελα Μέρκελ, με την οποία επίσης επικοινώνησε,
ότι η Ελλάδα πρώτον θα διατηρήσει το χαρτοφυλάκιο της μεταναστευτικής πολιτικής, δηλαδή θα είναι Έλληνας και πάλι ο νέος Επίτροπος Μεταναστευτικής Πολιτικής, και ότι θα συνεχιστεί η ίδια ευρωπαϊκή πολιτική σε ό,τι αφορά την Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσο είναι στο χέρι οποιοδήποτε Προέδρου Επιτροπής και λοιπά να εξακολουθήσει η ίδια πολιτική. Δηλαδή... Αλλά θα πρέπει να τα συμφωνήσει και με τον επόμενο, από την αλήθεια, η Κομισιόν. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί. Πέρα από την υπόθεση που θα σας πω για την Ούρσουλα Βαν Ντερ Λέιερ, είναι και λίγο δύσκολο το όνομά της. Αφού ξεκίνησε λοιπόν την καριέρα της ως Υπουργός Οικογένειας και μετά Εργασίας, ήθελε πάρα πολύ και διακαώς το Υπουργείο Άμυνας. Λέγεται ότι πίεσε πάρα πολύ την Άγγελα Μέρκελ. Γιατί άραγε? Για να της το δώσει. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές σκιές όσον αφορά το έργο της εκεί. Γιατί λένε ότι υπάρχει σκάνδαλο στο οποίο ήδη ανακρίνεται ότι έδωσε κάποιες συμβάσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες. Γίνονται και αυτά στη Γερμανία. Γίνονται και αυτά στη Γερμανία. Δεν το πιστεύω. Σε ανώτερα αξιώματα γίνονται. Και με επιπλέον... κάτι Λέοπαρντ. Ξεφλουδίζαν και όλα σε κάνα και άλλα τέτοια. Ενώ υπάρχει και μία σκιά όσον αφορά και το επιστημονικό της έργο, γιατί έχει σπουδάσει και εκείνη η ιατρική, για λογοκλοπή κατηγορήθηκε και βέβαια και αθώθηκε. Πάντως πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη γραφειοκράτησα των Βρυξελών που κατηγορείται, διότι και τον Άισεμπλουμ τα ίδια είχαμε, αν θυμάσαι, ναι. Και αυτού του είχαν πει ότι είχε κλέψει το διδακτορικό. Πάντως, εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι. Από την περιγραφή σου καταλαβαίνω ότι είναι μία πορφυρογέννητη, η οποία καταλαμβάνει θέσεις τη μία μετά την άλλη, έχει πολλά λεφτά και αυτή και ο άντρας της, αν κατάλαβα καλά, και άρα κάνει μία καριέρα που τη φτάνει μέχρι την κορυφαία ευρωπαϊκή θέση σε ό,τι αφορά την Κομισιόν. Χωρίς να ακούω τίποτα για δημοκρατική νομιμοποίηση, χωρίς να είναι από αυτές που έχουν προταθεί. Και το ίδιο νομίζω συμβαίνει, συμπίπτει δηλαδή, να έχουμε δύο γυναίκες που και οι δύο από άλλη διαδρομή φτάνουν σε κορυφαίες θέσεις. Και μιλάω και για την Λαγκάρντ. Και για την Κριστίν Λαγκάρντ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Πέρα, έχει αρχίσει και η γκρίνια βεβαίως, ιδίως στην Γερμανία, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτές τις αποφάσεις είναι ότι πετάξαμε στον κάλαθο των αχρήστων τη συνθήκη της Λισαβόνας, που είχε συνδέσει πια τις ευρωεκλογές με τις θέσεις εξουσίας στο ευρωπαϊκό κόμμα. Πάντως το δημοκρατικό έλλειμμα που ακούγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, τώρα δεν είναι έλλειμμα, είναι ελληματάρα. Το 2014 αυτό σε μεγάλο βαθμό τηρήθηκε. Οι θέσεις κατέληξαν σε πρόσωπα που είχαν βγει μπροστά και έστω και ατύπως είχαν ψηφιστεί από την πλατεία μάζα των Ευρωπαίων. Εδώ να κάνω μια παρατήρηση ότι βλέπουμε όμως ότι αποδυναμώνεται η Μέρκελ όσον αφορά τις δικές της επιλογές και ενδυναμώνεται η Γαλλία, διότι πριν από δύο μέρες έδωσε την εικόνα ο Μακρόν. Μίλησε για δύο άντρες και δύο γυναίκες σε υψηλά αξιώματα και ουσιαστικά αυτό ακριβώς και έγινε. Και αυτήν εξαλλού ο Μακρόν την πρότεινε, την Ούρσουλα. Αυτό θέλω να έτσι, πω. Η Γαλλία αρχίζει και ανεβαίνει πολύ. Και να πούμε και ένα τελευταίο για τους τηλεθεατές μας, γιατί νομίζω ότι έχει την αξία του. Ενώ είναι Γερμανίδα, η Γερμανία δεν την ψήφισε και μάλιστα προκάλεσε και μεγάλο διχασμό, αν δεν κάνω λάθος, στην κυβερνητική πλειοψηφία. Έτσι. Μα προκάλεσε διχασμό ακριβώς επειδή είναι καθαρά κομματικό, στον κομματικό σωλήνα της Μέρκελ. Δεν έχει δηλαδή ψηφιστεί, δεν έχει, αν θέλετε, δοκιμαστεί. Οπότε θεωρείται και άτολμη και άοσμη. Και ούτε οι σοσιαλδημοκράτες τη θέλανε, ούτε οι Βαβαροί τη θέλανε. Τελικώς δεν την ψήφισε και κανένας, λοιπόν, γιατί... Βλέπουμε ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα μέσα στους κόλπους του Ευρωκοινοβουλίου από τη στιγμή που φαίνεται πως, όπως είπες και εσύ, παρασκηνιακά, και αυτό είναι κάτι που στελίτευσαν κυρίως οι σοσιαλδημοκράτες και όχι άλλα κόμματα, παρουσιάζονται και εμφανίζονται ξαφνικά και υποψηφιότητες από το μηδέν και ξαφνικά βγαίνουν μπροστά χωρίς κανένας να μπορεί να τις, ουσιαστικά να τις δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες. Πριν τελειώσουμε, θα μου επιτρέψεις να πω ότι διάβασα πριν έρθω ότι είχε θέσει και για το ζήτημα το ελληνικό. Ήταν πάρα πολύ αυστηρή όσον αφορά τα λεφτά που έπαιρνε η Ελλάδα και μάλιστα είχε πει ότι έπρεπε να δοθούν εγγυήσεις για τα δάνεια που παίρνει η χώρα μας. Δεν ένα υπερταμείο. Ελπίζω να είναι βολεμένοι αλλά... με αυτό. Εντάξει, και αυτό μένει να το δούμε. Ιουλία μου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες και από ό,τι φαίνεται στην δημοκρατική Ευρώπη φτάνει ένας αριστοκράτης για να γίνεις πρόεδρος και να μην έχεις εκλεγεί και ποτέ. Ο μεγάλος χαμένος πάντως είναι ο Βέμπερ. Σε αυτή την ιστορία, έτσι. Και η Μέρκελ, ίσως. Εγώ τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν μοιάζει και πολύ για αυτούς. Για μας με νοιάζει. Μπας και βγούμε εμείς εντελώς χαμένοι από αυτή την ιστορία. Θα φανεί. Σκεφτείτε το τώρα κατά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νομίζω. Κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων θα έχετε το χρόνο να το σκεφτείτε. Πάμε στο πρώτο break, λοιπόν.